καλύτερα. Ναι, δεν πέταξε για Αμερική. Γιατί περιμένουμε τη βίζα ακόμα. Επειδή κάναμε late το registration. Οκ. Okay. Φεβρουάριο όμως μεταφέρεται το show στη Νέα Υόρκη. Και εγώ θέλω να πάω να δω το αγάλμα της ελευθερίας. Να νιώσω λίγο ελεύθερος. Από την κοπέλα μου. Όχι, φαντάζεσαι και καλά. Sorry, babe. Για το content. Ναι, δεν με αφήσαν πετάξω. Όχι, δεν με αφήσαν, δεν έχω προλάβει. Τι πάτε. Ναι, δεν έχει βγει ακόμα. Οπότε θα κάνουμε μαζί Χριστούγεννα εδώ. Ελπίζω να με συμπαθείτε. Γιατί θα ανοίξω και Χριστούγεννα. Εκεί που γεννιέται ο Χριστός, που βγαίνει από το μου. Φλάκα κάνω. Θα ανοίξω στρίμα, κύριε Μάλεξ. Μην παίρνετε για κότα. Κάπου στο group, στο Facebook. Καλημέρα, όμορφη ηλιαχτίδα, έτσι λέει το group. Θα κάτσω να βάλω αυτό λίγο. Όχι ότι ζεσταίνομαι, απλά είναι γάματα φρέσκα και το πήρα σήμερα και κάθε ώρα ανεβαίνει σε λεφτά. Εντάξει, να σας δείξει ποιος το έχει πρώτος. Εντάξει, ποιος το έχει πρώτος στην Ελλάδα. Εντάξει, για να μην βγαίνουν τα τσιμπούκια αύριο μεθαύριο και λένε τίποτα κόλπα. Ποιος το ρόκαρε πρώτος, ποιος το έχει πρώτος αυτό το τζάκετ στην Ελλάδα. Εντάξει, δείτε το. Από αύριο όποιος βγει, κόπηκα, τούσιο. Οκ. Λοιπόν. Ο Λιάγκας δεν περνάει ούτε απόσταση τετραγώνου από εδώ να ξέρεις. Πιο εύκολα έρχεται ο Λάιτ πιο κοντά παρά ο Λιάγκας. Αλήθεια σου λέω. Μεγαλύτερος μου ένα μήνο ο Λιάγκας. Νόκα περί νόκα πουτσίνο δηλαδή, αλήθεια. We don't fuck with Λιάγκας. Δηλαδή και πρώην του γυναίκα δεν ξέρω αν έκανε φάκα. Μαζί του, σίγουρα. Με άλλους σίγουρα. Ενώ απλά κάνω δεν ξέρω ποια ήταν η πρώην γυναίκα, απλά είπα να πω με μαλακία. Εντάξει. Sorry. Άλλοι που θα πούνε εσύ είναι καλά γιατί ξανάξει το κάπνισμα. Σήμερα καπνιζομένο και χθες κάπνιζα. Τώρα είναι το πνεύμα των Χριστουγέννων. Καπνισμένες κάνες. Και ο Άγιος Βασίλης από την Καμινάδα δεν παίρνει, τον περιμένει. Θα τον καπνίσουμε, ρε μαλακά, αλήθεια. Θα μπει στο σπίτι μου με ένα από πάνω κάποιο. Του γάμισα το σπίτι, αλήθεια. Τι κάνει εντυμένο. Κάμα είναι κάποιο ρωμανικά κλέφτη να μπει μέσα να μπει από το σπίτι, μέσα στο σπίτι μου. Εγώ θα του πω να βγάλει ταυτότητα. Χωρί πλάκα να σκέψει να κάθεσαι εκεί και να μπει ένα ρωμανικό μέσα στο σπίτι σου έτσι. Αφού κάνει. Όχι, χωρί πλάκα, ρε φίλε τώρα. Κάθεσαι εσύ εκεί γάμα στην κομμένα σου και σκάει ένα μαλάκα με κάτι βαλίτσες μέσα στο σπίτι σου από πάνω από την καμινάδα. Τουλάχιστον ένα όνομα του. Από στούντιο καπάκι έχω να ξέρετε. Looking fresh as fuck. Εδώ με καρδιά έβαινο. Έχει έβαινο. Ξύλο. Emerald, κάτσε εδώ. Το να λες αντρικά ονόματα και να λες με γαμάει φαίνεται λίγο περίεργο για σένα βασικά γιατί εγώ τον κόλλο μου τον έχω μόνο να χέζω. Δεν ξέρω τι λες αλλά μεταφορικά ξέρω τι τι λες αλλά δεν και όποιος δεν έχει πρόβλημα με στους άλλους τι κάνουν αλλά εγώ απλά σου ξεκαθαρίζω τη θέση μου ότι δεν γίνεται αυτό που λες με γαμάει. Όχι. Άμα έχει γυναικείο όνομα, θα σου έλεγα ποια είναι και θα σου έλεγα αν έχω μπει. Δεν το άκουσα τη Γιόλτα, αλλά γουστάρουμε Γιόλτα. Δηλαδή ο ξάδελφος έλεγε γιατί έμπαινε. Φεβρουάριο μου είπε. Απλά δεν προλάβαμε τα χαρτιά. Όχι εμείς, δηλαδή εμείς κάναμε την αίτηση. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να πετάξω. Και εγώ πιστέψτε με, θα ήθελα πάρα πολύ όπως είπα να έρθω στη Νέα Υόρκη. Αλλά το Φεβρουάριο ετοιμάζουμε μεγάλο tour. Εξετάσω στην Αμερική και δύο στον Καναδά. Τσακάλια μου, όσοι είστε στη Νέα Υόρκη, sorry, αλλά δεν μπόρεσα να παραβρεθώ σήμερα γιατί δεν είναι στο χέρι μου. Να ξέρετε.
Κανονικά θα πρέπει να είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν πέταξα για Νέα Υόρκη. Αλλά σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Σαν την Ελλάδα μου το πάνε. Βέβαια, άμα ήμουν στη Νέα Υόρκη θα έλεγα. Είναι πολύ καλύτερα στη Νέα Υόρκη. Αλλά προσπαθούμε να πάρουμε τέτοιο. Χάσαμε μια μάχη, δεν χάσαμε τον πόλεμο. Έτσι, δύο χέρια, τρία πόδια, εδώ είμαστε. Λοιπόν, άμα δεν με βλέπετε είναι επειδή φορά τον ήλιο στο λαιμό. Κατεβάστε τη φωτεινότητα. Φιλάει λέω κομμάτι έχει έτοιμο να μπω. Να μου το στείλει και... FLG, yes sir. Λέω είναι δικός μας. Είναι μπρο, έχουμε βγάλει κομματάρα διαμάντι παρακαλώ. Τσιντσίλα διαμάντι παρακαλώ. Οπότε όχι δεν το λέω, εννοώ ότι άμα ταιριάζει το κομμάτι, I'm down. Αλλά δεν μου έχει στείλει στο WhatsApp κάτι. Φλάλο, ακούς. Στείλα μα είσαι εδώ. Και let's get it. Άλλο στριμάκι, θα πάρουμε το λό και θα έρθει και από εδώ όλο. Ο χαιρετίσματά μου στο λό. Έτσι γεμίζει η τράπεζα. Πρέπει να τζογάρεις για να κερδίσεις. Αυτή τη ζωή αδελφέ, άμα είσαι στον καναπέ σου, δεν θα σώσουν τίποτα. Άμα πιστεύεις ότι έχεις ένα δέντρο πίσω από το σπίτι να σου βγάλει λεφτά μου. Εμείς είχαμε πολλά δέντρα που μας βγάζαν λεφτά. Μετά γίναμε ράπες. Τι δεν ήταν μελιές. Μελιές, ναι. Ο Λίφ, όνομα και γράφει να σε πάρω για ηλιές και λαμπάδα. Άμα αποτύχω από το ραπ, μπρο. Στέλνει να πιένει το τηλέφωνο σου, μπορεί να σε χρειαστούμε. Αλλά ότι θα μεταφέρουμε από Καλαμάτα δεν θα είναι ηλιά σίγουρα. Θα είναι απ' τη γη κι αυτό που πεις. Αυτή μοιάζει με τη θεία μου, ρε μαλέκο. Χωρίς πλάκα. Έμπαινα στη θεία μου. Πλάκα, μακρινή θεία είναι αυτή που πλάκα. Άλλος ρωτάει άποψη, το να αγοράσει ένα σκύλο, λέει εδώ. Έμπαινα στην άποψη σου. Να αγοράσω σκύλο εγώ. Αυτός θα αγοράσει ένα πομεράνιον, λέει. Ένα αγοράσει, θα σου πω εγώ, τι είμαι, ο Μπόγιας. Να αγοράσει από το προσέχεις και έχεις χρόνο για σκύλο, θα σου πω. Ήδη η γυαλιά με τον Ρονάλντο που φορούσε σήμερα φορά. Μάλλον ο Ρονάλντο δεν έχει να αγοράσει αυτά για την φορά. Καρτιέ με ξύλο, Εβένο. Emerald Cut. Ο Ρονάλντο είναι φτωχός μπροστά μου. Δεν. Ο Ρονάλντο μας αγοράζει το σπίτι και μας διώχνει αύριο. Άρα μέχρι να το αγοράσει θα φάει και πέντε κουφέτα. Για τικ-τακ μιλάμε, έτσι. Θα τελειώσουμε το τηλεφώνημα. MC Daddy στο δίσκο. MC Daddy δεν ξέρω αν θα είναι στο δίσκο. Αλλά MC Daddy θα είναι σίγουρα στην ομάδα ποδοσφαίρου. Τα φιλιά μου στον MC Daddy. Έχει πάρει στον DC να πούμε δηλαδή, θα γίνει. Δεν